Κυρία Μπαλού. Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταδικάσει επανειλημμένα αυτά τα φαινόμενα. Όμως, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να τα δούμε ακριβώς στην ουσία τους και πώς αξιοποιούνται αυτά. Είναι φαινόμενα τα οποία αξιοποιούνται από όλες τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα, και όχι μόνο, που υλοποιούν μια πολιτική που ουσιαστικά βασανίζει το λαό στην προσπάθειά τους και να ενισχύσουν τα μέτρα καταστολής και να φοβήσουν το λαό από την άποψη της οργάνωσης των αγώνων του. Δέστε, ακόμα και σήμερα ο κύριος Μπαλάφας μετέφρασε το χτύπημα ως χτύπημα ενάντια στην κυβέρνηση. Στην προέκτασή του αυτή η εκτίμηση σημαίνει υπερασπιστείτε την κυβέρνηση, την οποία θα μας την εμφανίσει σε λίγο ότι παίρνει και καλά μέτρα και μας βγάζει από το τούνελ. Η κυρία Γιαννακοπούλου είπε ότι αυτά τα χτυπήματα χαλάνε τη σταθερότητα, δηλαδή να υπάρξει μια σταθερότητα στο πέρασμα αυτής της πολιτικής, ο κόσμος να καθίσει στο περιθώριο να φοβηθεί και ταυτόχρονα να κρατήσουμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα στο τελευταίο συμβούλιο που είχαν, αλλά και συνολικά στην πορεία της, ενισχύονται στο όνομα αυτών των τρομοκρατικών ενεργειών μέτρα καταστολής, στρατιωτικοποίηση και δικαίωμα επέμβαση σε τρίτες χώρες, υποτίθεται για τη σταθερότητα, την ειρήνη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε και να καταδικάσουμε το γεγονός και να πούμε στο λαό, στους εργαζόμενους, στους μαθητές, στους αυτοαπασχολούμενους αγρότες, ότι δεν πρέπει να φοβηθούν, δεν πρέπει να εγκλωβιστούν, αν θέλετε, ότι και αυτά τα χτυπήματα, τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία, θα το βάλουν πάλι ως ένα πεδίο κοκορομαχίας και πίσω από αυτό θα κρύψουν τα μέτρα της πολιτικής που όλοι συμφωνούν. Εμείς θεωρούμε ότι ο λαός μπορεί να διεκδικήσει για τα προβλήματά του με το γνωστό καθαρό χωρίς κουκούλες τρόπο, δηλαδή με το εργατικό κίνημα, μάλιστα, με τους αγρότες που είναι στον δρόμο, τους μαθητές, τους φοιτητές. Και έτσι πράγματι να εμποδίσει και να απομονώσει και τέτοια φαινόμενα και να ανοίξει το δικό του φωτεινό. Κύριε Αβραμή, κύριε Μπαλού. Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Πώς τη βλέπετε, βλέπετε εξελίξεις? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να δούμε καθαρά είναι ότι και αυτή η συμφωνία είναι το χατήρι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Τα συμφέροντά τους υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ υπηρετούν και τα άλλα κόμματα που είναι στοιχισμένα σε αυτά και γι' αυτό δεν λένε κουβέντα γι' αυτό. Από εκεί είναι το κακό. Δεύτερον, σε αυτό εντάσσονται και όλοι οι ανταγωνισμοί στις περιοχές. Κλιμάκωση της Τουρκίας, το Κυπριακό, τα οικόπεδα που μοιράζονται, τα Βαλκάνια, Ρωσία, Αμερική τσακώνονται για τη μοιρασιά της πίτας. Σε αυτό το άρμα λοιπόν είναι δεμένα αυτά τα κόμματα. Εμπλέκουν τη χώρα μας. Η συμφωνία των Πρεσπών έχει αλυτρωτικά στοιχεία, είναι επικίνδυνη. Εμείς την έχουμε καταψηφίσει, θα την καταψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς. Όμως σημασία έχει να δούμε τη μεγάλη εικόνα των ανταγωνισμών στην οποία εμπλέκει τη χώρα αυτή η κυβέρνηση και ο λαός δεν πρέπει να εφησυχάζει. Και η άλλη πλευρά αυτής της πολιτικής είναι η οικονομική πολιτική που είπε και ο κύριος Μπαλάφας. Και επειδή μας την εμφάνισε πολύ ωραία και πρέπει ο λαός να περιμένει ξανά την ελπίδα, μιλάμε για ένα δις φόρους επιπλέον, για 200 εκατομμύρια φόρους από τους Δήμους, μιλάμε για μείον 275 εκατομμύρια της συντάξης, μείον 65 εκατομμύρια για την υγεία, να μην πω άλλα, φορολόγητα κτλ. Και δώρα στους επιχειρηματίες. Ωραία.